Ο κόσμος όμως που είναι συγκεντρωμένος εδώ τόσες μέρες και μας στηρίζει, με τη μία λέξη που άκουσε ανοιχτή ΕΡΤ, χωρίς να ξέρει τα υπόλοιπα, τις παραμέτρους δηλαδή που βάζει η απόφαση, ίσως και στην αρχή να χάρει και λίγο. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Είναι πολύ σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μια μεγάλη νίκη για τη δημοκρατία σε ό,τι αφορά το σήμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που διατάσσει να ανέβει αμέσως στις πλατφόρμες μετάδοσης, και απορούμε πραγματικά γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, όπως διατάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εκπέμπουμε σε όλο τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ. Δουλεύουμε κανονικά όπως όλες αυτές τις μέρες, δείχνουμε ποια πραγματικά είναι η δημόσια τηλεόραση για τη δικιά μας, κατά τη δικιά μας άποψη, το όραμά μας για τη δημόσια τηλεόραση. Έχουμε ανοίξει την τηλεόραση στην κοινωνία που έρχεται εδώ και μας συμπαρίσταται, σε όσους μας τηλεφωνούν από όλη την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Και κάθε άνθρωπος βρίσκει εδώ τη φωνή του σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους άνθρωποι που ίσως δεν θα έβρισκαν αλλού περιθώριο να εκφραστούν. Πριν από λίγο καταλήξαμε σε μία ανακοίνωση γραπτή από πλευράς του συντονιστικού των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και αν θέλετε πολύ ευχαρίστως να σας τη διαβάσω. Ωραία. Από σήμερα το πρωί, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας χρησιμοποιείται για ένα νέο γύρο προσπαθειών από τους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να στελεχωθεί το ενδιάμεσο σχήμα που θα οδηγήσει στην οριστική ταφόπλακα της ΕΡΤ. Καταγγέλουμε για μια φορά ακόμη την προσπάθεια να στηθεί προσωρινός μηχανισμός εντός και εκτός ΕΡΤ για να εκπέμψει σήμα και πρόγραμμα μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο φοέρα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Την ώρα που το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ βρίσκονται στον αέρα, επιχειρείται ξανά η πρόσληψη εκλεκτών με αδιαφανείς διαδικασίες, μυστικά τηλεφωνήματα και εξευτελιστικές πραγματικά μεθοδεύσεις. Οι συνάδελφοι όμως κλείνουν τα αυτιά σε αυτές τις σιρήνες και συνεχίζουν ανυποχώρητοι τον κοινό αγώνα και επιμένουν συντονισμέα στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, να ακυρωθεί η απόφαση για λουκέτο στην ΕΡΤ, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις όλων των εργαζομένων, να επανέλθει το σήμα της ΕΡΤ στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γιατί φαίνεται ότι ακόμα αγωνιζόμαστε γι' αυτό, παρά την σαφή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, αν υπάρχει ένας τρόπος να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, είναι η παρουσία όλων μας εδώ στη δουλειά μας στο Ραδιομέγαρο. Η ΕΡΤ λειτουργεί, είναι εδώ και η ΕΡΤ είμαστε εμείς. Αίσθηση ότι το θέμα... Γεια σου, Νίκο. Από την αρχή νομίζω ήταν, Νίκο, πολιτικό και το ξέραμε. Και μέσα από τις γραμμές την απόφαση...